Βρισκόμαστε σήμερα στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου, στο φοαγέ το Άνω του Δημοτικού Θεάτρου, για να ανακοινώσουμε και να πούμε και να συζητήσουμε λιγάκι για το πρόγραμμα των Χριστουγέννων. Ο Δήμος Μυτιλίνης από τώρα εύχεται καλές γιορτές και προσκαλεί όλους τους δημότες και όχι μόνο του Δήμου Μυτιλίνης να παρακολουθούν το εορταστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι πλούσιο και πιστεύουμε ότι θα πιάσει τόπο ιδίως στα παιδιάκια, τα οποία είναι γιορτή δική τους κυρίως. Και βέβαια στους πιο μεγάλους η γιορτή είναι για να θυμόμαστε και να έχουμε αναμνήσεις από αυτά τα οποία έχουμε προγραμματίσει. Τι εννοώ? Ότι δεν είναι πρόκληση, αλλά είναι επιταγή το να βάλουμε μέσα στις γενιάτικες εκδηλώσεις τα ήθη και τα έθιμά μας. Επομένως λοιπόν αρχίζω ανάποδα εγώ το πρόγραμμα και λέω ότι την παραμονή του νέου έτους θα αναβιώσει στην Παναγία τη Φανερωμένη το έθιμο του Αμήλη του Νερού με πύληνα κανατάκια τα οποία έχουμε παραγγείλει ήδη και είναι έτοιμα, που θα γράφουν Δήμος Μυτιλίνης Αμήλη το Νερό. Τι είναι αυτό? Είναι ένα έθιμο πολύ πολύ παλιό που γίνεται στην επάνω σκάλα στη μικρή εκκλησίτσα της Παναγίας της Φανερωμένης, όπου οι νέες κυρίως, οι κοπέλες, παίρνουν ένα κανατάκι και πάνε μέχρι την εκκλησία να πάρουν το αμύλιτο νερό και όποιο όνομα ακούσουν καθοδόν ή πηγαίνοντας ή επιστρέφοντας, ας πούμε ακούν στρατής, στρατοί θα παντρευτούν. Έτσι λέει το έθιμο. Και οπωσδήποτε μέσα στο εορταστικό πρόγραμμα την Παρασκευή 29-12, ανάποδα έχουμε αρχίσει, θα περάσει μέσα από την αγορά η άμαξα του Άι Βασίλη, συνοδευόμενη από Άι Βασίλιδες. Ποιοι θα είναι οι Άι Βασίλιδες? Κυρίως θα είναι οι μπάντες του Δήμου Μυτιλίνης και του Οδείου Πρασίνου, του Εθνικού Οδείου Πρασίνου, για να έχει έτσι μια αλλαγή στο σκηνικό μέσα στην αγορά. Βέβαια, μέσα στην αγορά πιστεύω ότι ήδη έχει λάβει μέρημνα ο Εμπορικός Σύλλογος, έχει στολίσει και θα κάνει και τις δικές του εκδηλώσεις. Ας πάμε όμως από την αρχή. Εδώ θέλω να σας πω ότι ήταν πολιτική θέση της Δημοτικής Αρχής όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις που είναι να γίνουν μέσα στο Δεκέμβρη να μπουν στο εορταστικό πρόγραμμα για να δώσουμε και θέση στους συλλόγους και στους φορείς οι οποίοι μοχθούν και παλεύουν για να κάνουν κάτι μέσα στο Δεκέμβρη. Και όχι μόνο. Γιατί λέω όχι μόνο, διότι από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα, και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε το λιγοστό προσωπικό του Δημοτικού Θεάτρου, που πάνω από 17 εκδηλώσεις εμπεριέχονται κάθε μήνα στο πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου. Και βέβαια αποτυπώνουμε και με τη νέα χρονιά για την επόμενη Δημοτική Αρχή ποιες είναι οι προθέσεις που μπορεί να δει ή και αυτή να αποτυπώσει μέσα στο πρόγραμμα του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου. Χωρίς όμως να επιβάλλουμε εμείς τις απόψεις μας. Απλά αποτυπώνουμε μέσα στο πρόγραμμα και αυτή θα κρίνει πώς θα προχωρήσει τη νέα πολιτική της κατεύθυνση. Στις 5-12 ημέρα Τρίτη, στις 7.30 ώρα, ήδη πήρα την πρώτη γεύση, στείνεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το μεγάλο αυτό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Με το ίδιο βράδυ θα έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα με φωτιστικά, λέιζερ, οπτικό σόου, μουσική εκδήλωση, η οποία θα περιβάλλει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα υπάρχει ειδική τραγουδίστρια και ορχήστρα, η οποία θα παίζει πάνω από μία μισή ώρα τραγούδια εορταστικά και όχι μόνο. Πιστεύω ότι όλη η Μυτιλίνη θα κατέβει, όπως συνηθίζει να κατεβαίνει σε τέτοιες εκδηλώσεις, για να προκολουθεί σε αυτό το, μπορώ να πω, μεγάλο θέαμα. Δεν μπορώ να το πω υπερθέαμα, αλλά σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέαμα. Ημέρα Κυριακή στις 10-12, στις 7 η ώρα, θα γίνει μια πολύ πολύ ωραία εκδήλωση από το Εθνικό Οδείο Παράρτημα Μυτιλίνης. Συμπεριλαμβάνουμε και τον ιδιωτικό φορέα μέσα στις εκδηλώσεις μας. Θα σταθούμε λιγάκι ημέρα Πέμπτη στις 14-12 στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, η χοροδία του Δήμου Μυτιλίνης Νίκος Μυρογιάννης, η οποία πήγε των εκδηλώσεων αρκετό χρόνο πριν
Κάναμε μία προσπάθεια ειδικά αφορούσε ένα όνειρο δικό μου να επαναλειτουργήσει. Και έγινε αυτό. Ήδη κάνει τις πρόβες της στο πλούσιο καθόλου πολιτιστικό κέντρο στην Ερμού και πιστεύω ότι θα δώσει ένα νέο τόνο, μία δυνατή παρουσία, διότι υπάρχει μία ιστορικότητα στη χοροδία 2 Μυτιλίνης, Νίκος Μυρογιάννης με τη διεύθυνση Ηλίας Κεφαλά. Θα σταθώ και την Παρασκευή 15 12 και θα παρακαλέσω, πρέπει να παρακαλέσω ή να απαιτήσω από τον κόσμο να έρθει τη μέρα αυτή για να απολαύσει μια σπουδαία εκδήλωση γέννημα θρέμα Μυτιλίνης, της Λέσβου. Το φωνητικό σχήμα με τη διεύθυνση της Χρύσας Ελένης Ιαμέτη και στο πιάνο η Νίκη Κεραμέκη θα δώσουν έναν δυνατό παρόν εδώ στα Χριστούγεννα, μάλλον στο δρόμο προς τα Χριστούγεννα. Ήδη είναι δοκιμασμένη ως εκδήλωση στο Δαρσί Χαμάμ που έγινε το καλοκαίρι με μουσική από γλώσσες όλου του κόσμου, μουσική του κόσμου λεγόταν. Τώρα θα είναι ακόμα καλύτερη. Πραγματικά θα είναι ένα κόσμο αυτή η εκδήλωση για την πόλη μας. 16-12, ημέρα Σάββατο, στις 8 η ώρα, πάλι η Νίκη Κεραμέκη με το δικό της σχήμα θα δώσει το παρόν, θα είναι παρούσα. Συνεχίζουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Στις 20-12, ημέρα Τετάρτη, στις 7.30 ώρα, αν μη τι άλλο, αν δεν ήταν μέσα το μουσικό σχολείο, δεν θα κάναμε τίποτα. Το μουσικό σχολείο είναι πραγματικά ένας πόλος έλξης και μουσικής, αλλά και παιδείας. Εδώ συνδυάζεται η παιδεία με τη μουσική, ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει στην εκπαίδευση. Άλλωστε, έχει δώσει άπειρα παραδείγματα και εδώ και στο εξωτερικό και πανελλαδικά το μουσικό σχολείο. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που θα πρέπει να παρακολουθήσετε όλοι, να την παρακολουθήσουν όλοι. Και ερχόμαστε λοιπόν στην κεντρική εκδήλωση Χριστούγεννα του Πινόκιο. Είναι μια μουσική παράσταση, ο Πινόκιο τα Χριστούγεννα, είναι η κεντρική μας χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Η αφήστε να εδώ θα σας συγκοινοποιήσουμε και έγχρωμοι. Τραγουδά η Ανδριάνα Μπάμπαλη, Θεοδόρα Σιάρκου, Θοδωρής Λεμπέσης είναι η ενορχήστρωση και τα θεατρικά κείμενα Λευτέρης Ντρούβας. Συνοδεύει την όλη εκδήλωση η περίφημη χοροδία η δικιά μας, που πιστεύω ότι είναι περίφημη, η χοροδία Ανιμάτο, με τη διεύθυνση του Δημήτρη Χατζηγιαννάκη. Άρα ολοκληρώσαμε αυτή την εκδήλωση με αυτό το σχήμα που σας είπα, το Χριστούγεννα στο Πινόκιο, του Πινόκιο, και βέβαια η χοροδία Ανιμάτο υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Χατζηγιαννάκη θα είναι ό,τι καλύτερο για τα Χριστούγεννα. Συνάμα, 23-12 ημέρα Σάββατο, το μεσημέρι στον Ευρωπαϊκό Δρόμο Ερμού, στη γνωστή Ερμού, θα γίνει η μουσική εκδήλωση του Δήμου Μυτιλίνης με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, πάλι με αυτό το σχήμα που είπαμε προηγουμένως. Επομένως, βγαίνουμε και στο δρόμο, βγαίνουμε στο πεζοδρόμιο, ακουμπάμε τον κόσμο, τους θεατές, και αυτό είναι ό,τι καλύτερο για μια ανοιχτή εκδήλωση, γιατί αν ήταν μόνο για το Δημοτικό Θέατρο θα μιλούσαμε για 400 άτομα. Τώρα μιλάμε για πάρα πολλά άτομα, διερχόμενους, επισκέπτες, και υπάρχει και ένα φιλικό περιβάλλον στους επισκέπτες και ως τουριστικό προϊόν μπορεί να αναφερθεί αυτό. 27-12 η χοροδία Νίκος Καλκώτας, φίλοι της χοροδίας Νίκους Καλκώτα, θα δώσουν το παρόν στο Δημοτικό Θέατρο, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου του Παζαΐτη. Και εδώ το καινούργιο που μένει και μπαίνει μέσα είναι η χοροδία Μυτιλίνης, μέτος ήδη στο 1948, η γνωστή χοροδία που ήταν χρόνια τώρα υπό τη διεύθυνση, υπό την προεδρία του Αντώνη Πίκουλου και σήμερα είναι του Κακαδέλη του Γιάννη, επαναλειτουργεί, αν και δεν σταμάτησε να λειτουργεί, απλά λόγω έλλειψης στέγης που δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από το διαθέτη τον Γρηγόρη Ρουσέλη, η χοροδία Μυτιλίνης έτος ήδη 1948, η έδρα της να είναι εδώ στο Δημοτικό Θέατρο.
ως η βούληση του διαθέτη επιβάλλει. Αλλά δεν είναι μονάχα μόνο η βυζαντινή μουσική μετά τη χοροδία του Γιώργου Παζαΐτη, φίλων Σκαλκότα. Θα είναι μια βυζαντινή εκδήλωση με πάρα πολύ ωραία βυζαντινά τραγούδια και μουσική που διευθύνει ο Πολύδωρος Αμπατζής. Αυτός ήταν χρόνια στη χοροδία Μυτιλίνης και πάω ένα κλικ πίσω και επανέρχομαι σε αυτή την εκδήλωση που θα κάνει η Νίκη Κεραμέκη με τη Χρύσα Ελένη Σιαμέτη και αυτή είναι η εκδήλωση της χοροδίας Μυτιλίνης. Και το προηγούμενο διάστημα, για να αναφερθούμε, η Τρίτη και η Τέταρτη ήταν η έκθεση γραμματοσύμου επί της επετείου στις 8 Νοεμβρίου εδώ και η άλλη εκδήλωση ήταν, που μπορώ να πω ότι είχε ιστορικά δεδομένα, ήταν για το 1940, το 22ο Σύνταγμα Πεζικού, έγινε έκθεση εδώ απ' έξω. Και 8 Νοεμβρίου φυσικά μέσα στο Δημοτικό Θέατρο. Υπ' αυτή την έννοια θέλω να σταθώ σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι προσωπικά είχα βάλει ένα στοίχημα στην άμεση θέση του Συμβούλου του Δημάρχου Μυτιλίνης του Στρατή Κίτελη, όταν μου πρότεινε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο να μπορέσω να καλύψω το κενό με όποια εμπειρία και ταπεινότητα είχα πάνω στον πολιτισμό, να προσπαθήσω να αναπληρώσω ένα κενό το οποίο είχε μείνει, όχι κενό ως προς τον πολιτισμό, κενό εννοώ στη θέση της αντιδημαρχίας. Και νομίζω όλο αυτό το τετράμινο καλά τα πήγαμε, και λέω καλά τα πήγαμε μη χρησιμοποιώντας τον ελληνικό, γιατί με τη βοήθεια του προσωπικού και με μια διαλεκτική διάθεση να κάνουμε το καλύτερο, όπως κάναμε και την ημέρα της εκδήλωσης του Πολυτεχνείου, η χοροδία Μυτιλίνης έτος 1948 είχε μια θαυμάσια έκθεση αφίσας της εποχής εκείνης. Εκεί βοηθήσαμε όλοι και έγινε μια ιδιαίτερη εκδήλωση για το Πολυτεχνείο. Τιμήσαμε με το παραπάνω, όπως έπρεπε και είχαμε υποχρέωση, τα παιδιά του Πολυτεχνείου της τότε εποχής. Το δεύτερο στοίχημα ήταν τα ήθη και τα έθιμά μας. Ήταν λίγος ο χρόνος για να αναπτύξουμε σταδιακά τι έγινε, αλλά μένω στο σημείο για το αμίλητο νερό, που θα πρέπει και η επόμενη Δημοτική Αρχή, εάν καταλάβει, και νομίζω θα το καταλάβει, ότι τα ήθη και τα έθιμα και οι παραδόσεις μας είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει. Και τελειώνοντας, τα ήθη και τα έθιμα δεν προβάλλονται μόνο από το Δήμο Μυτιλίνης, προβάλλονται και από τους συλλόγους, τους φορείς. Και εκεί πρέπει να σκύψουμε όλοι το κεφάλι, διότι το ζωντανό κύτταρο, το οποίο και ο φορέας, ο οποίος μπορεί να αναπτύξει όλα αυτά, μέσα στη γειτονιά, μέσα στη συνοικία, μέσα στο χωριό, είναι τα πολιτιστικά σωματεία, τα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.